Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Στην γραμμή μας έχουμε τον κύριο Σπύρο Μιλιορίδη, ο οποίος βεβαίως επέστρεψε στην ΠΑΕ. Είναι υπεύθυνος και για την επικοινωνία με τους συνδέσμους. Είναι κοντά στην ΠΑΕ. Κύριε Μιλιορίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Είστε καλά, γερός. Δόξα τω Θεώ. Και περαστικά για ένα μικρό πρόβλημα υγείας. Μικρό ήταν, έτσι, τις προηγούμενες ημέρες. Πέρασε. Πείτε μας λίγο, επιβεβαιώστε μας, αν και εσείς το αντιλαμβάνεστε, το βλέπετε, αν και οι αριθμοί το δείχνουν, ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την ομάδα, για τη νέα προσπάθεια από τον κόσμο. Ναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή, έτσι πως μιλάμε, το κλίμα που εισπράττουμε είναι ότι αύριο η Τούμπα θα ζήσει στιγμές όχι σαν τις περσινές, ναι. Θα ζήσει στιγμές που έχουμε συνηθίσει όλοι να βλέπουμε την Τούμπα. Από το 9, από το 10, τέτοιες στιγμές ευρωπαϊκών αγώνων. Μάλιστα. Αυτό αποτυπώνεται σε νούμερα, από την υποπόληση εισιτηρίων, από τα διαρκείας, μήπως ακόμα. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να σας πω τώρα, ναι, να μιλήσω με νούμερα, γιατί δεν έχω εικόνα. Εγώ μπορώ να σας πω την προσωπική μου διέστηση, ότι αύριο η Τούμπα θα ξεπεράσει τις 20.000 κόσμο. Ναι, ναι. Υπάρχει κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι που άλλαξε αυτό το κλίμα, έγινε το κλικ, όπου από μια απογοήτευση που επικρατούσε και από τα περσινά άλλαξε η διάθεση? Πώς το ζήσατε μέσα στο καλοκαίρι? Κοιτάξτε, το θέμα είναι το πώς μεταφέρεται οτιδήποτε. Εγώ από την πρώτη στιγμή που επέστρεψα και βλέποντας αυτά που το πώς στήθεται η φετινή ομάδα και τι κλίμα επικρατεί, τι αύρα έχει, ναι, ήμουν σίγουρος ότι αυτό ήταν θέμα ημερών να γυρίσει. Και αν θυμάστε σε προσωπικές συζητήσεις που κάναμε, έτσι όταν βρισκόμαστε στην προετοιμασία, οτιδήποτε, σας το είχα πει τότε. Όπως τους ζείτε, όπως τους βιώνετε τους παοξίδες και μιλάτε και εσείς όπως νιώθετε, τι είναι αυτό που τους ικανοποιεί? Είναι το νέο ξεκίνημα, είναι τα νέα πρόσωπα, είναι η νοοτροπία, είναι το ότι εξηγούν το πλάνο? Πώς το βιώνετε εσείς, ποιο είναι το μυστικό αυτό? Όχι, όλοι μας το ξέρουμε και όπως το αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε, και ποιο είναι το θέμα το πώς το βιώνει μέσα φέτος, όποιον και τον πιο απεσιόδοξο ΠΑΟΚ να ρωτήσει, θα σου πει ότι φέτος ο ΠΑΟΚ θα είναι πραγματική ομάδα, θα είναι ομάδα. Από το Α μέχρι το Ω. Ναι. Όχι προφανώς λόγω μεταγραφών, ότι πήρε... Όχι, λόγω νοοτροπίας. Λόγω νοοτροπίας, ναι. Λόγω νοοτροπίας. Νοοτροπία στην οποία ποιος... Η οποία την έφερε ο κύριος Άλνεσεν και ο κύριος Τούντο. Οι οποίοι δεν είχαν σχέση με τον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν πρώην παίχτες του ΠΑΟΚ, δεν ήταν άνθρωποι του ΠΑΟΚ, είναι ξένοι. Ίσως αυτό είναι το καλύτερο. Ίσως αυτό ήταν το καλύτερο. Αυτό ήταν το μυστικό τελικά. Λέτε δηλαδή το ότι δεν υπάρχει πλέον ΠΑΟΞΙΣ που ηγείται της ομάδας και είναι δύο ξένοι άνθρωποι, πέρα το μεγάλο μέτοχο φυσικά, το ότι ήταν μάλλον αναγκαίο και θετικό για να αλλάξει όλο το κλίμα. Σίγουρα. Γιατί κανένας δεν θα αρχίσει να λέει για αυτούς ότι είναι λαμόγια, είναι το ένα, είναι το άλλο. Δεν ξέρω τι μετά θα μπορεί ο κάθε πρόεδρος να πει, αλλά φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι στον ΠΑΟΚ γίνεται, σαν κλαμπ, γίνεται μια πολύ σοβαρή και μια πολύ μελετημένη δουλειά. Ναι. Όλα τα επίπεδα. Το ίδιο κλίμα εισπράττεται και από τους οργανωμένους στην Ελλάδα, στο εξωτερικό που κάνατε επαφές. Ακριβώς έτσι είναι. Είναι όταν υπάρχει καλή αύρα και καλή συμμετοχή, είναι μια λυσίδα. Είναι, ναι, μια λυσίδα. Και σε αυτήν την λυσίδα μέσα είναι και οι οργανωμένοι, είναι και απλώς ο κόσμος, είναι όλοι. Και αυτή η αλυσίδα φέτος πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ συμπαγές. Λέτε ότι αυτός ο ενθουσιασμός που τώρα επικρατεί θα έχει διάρκεια, δηλαδή και να γίνει, να έρθει κάποιο στραβό αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα κτλ., θα έχει διάρκεια, θα έχει υπομονή ο κόσμος να περιμένει? Εγώ πιστεύω θα έχει, γιατί θα βλέπει μια ομάδα μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, ανεξάρτητα κερδίζει ή χάνει, να μάχεται και να τα δίνει όλα. Όταν και ο ΠΑΟΞΙΣ ξέρετε ότι και να χάσει η ομάδα του, όταν βλέπει τον ποδοσφαιριστή μέσα να σκυλιάζει, δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Και να χάσει, φεύγει με το χαμόγελο του γήπεδο. Ναι. Μπορείτε να συγκρίνετε το κλίμα που υπάρχει γύρω από την ομάδα, όχι μέσα, γύρω, όπως το περιγράφουμε
με το 2008, το 2009. Κοιτάξτε, είναι ανώμια πράγματα. Αλλά το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι μετά τη φυγή, μετά το τέλος της ομάδας του κύριου Σάντος, αυτή η ομάδα θα είναι η ομάδα που θα την πλησιάσει. Μπορεί να την ξεπεράσει και στο μέλλον, γιατί έχει πολλά νέα παιδιά. Λέτε καθαρά αγωνιστικά, ε. Ναι, και το α και το μέγα είναι το αγωνιστικό. Όταν η ομάδα είναι καλά, όλα είναι καλά. Και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που έχει φύγει ο Βραχνάς και δεν έχει χρέη, αυτό το που μηδένισε ο ιδιοκτήτης της ομάδας, από εκεί και πέρα δεν έχει. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι αυτό το πράγμα. Επειδή βεβαίως έχετε άποψη και εικόνα και εμπειρία και από προπονήσεις, από όλα, λέτε ότι αυτό που βλέπετε εσείς σε οργάνωση μέσα στην ομάδα πλέον το ποδοσφαιρικό θυμίζει εκείνη την τριετία του Σάντος? Ακριβώς. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή, και δεν το λέω, και το λέω με όλη την ηλικία, γιατί βλέπω μόνο υγεία, δεν υπάρχει τίποτα. Ακόμα, ας πούμε, που δεν ήμουν να το σχολιάσω, έτσι. Ναι, ναι. Ακόμα και αυτό που έγινε στη Βέρεια με τον ποδοσφαιρισμό, την επόμενη μέρα ήτανε, δεν υπήρχε αυτό το γεγονός. Ο προπονητής ήταν μαζί του, ο για τον Μιστακή δηλαδή. Ήτανε, ο ποδοσφαιριστής ήταν χαρούμενος με αυτό που του έκανε ο προπονητής. Ναι. Δείγμα του όλου κλίματος που επικρατεί. Ακριβώς. Μάλιστα, μάλιστα. Κάτι που πρέπει όλοι να προσέξουν εν ώψη του αυριανού αγώνα, γιατί εντάξει, είναι κάποιες λεπτομέρειες. Πρέπει να έχουμε ότι φέτος διανύουμε τον τρίτο χρόνο από την αναστολή της τιμωρίας μας. Ναι. Πρέπει οπωσδήποτε ό,τι έχουμε κάνει σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και το έχουμε τηρήσει με ευλάβεια, αυτό το πράγμα να τελειώσει και η φετινή χρονιά, να φύγει ο ΠΑΟΚ από την επιτήρηση της UEFA και να είμαστε... Να μην υπάρχει το άγχος. Να μην υπάρχει το άγχος για οτιδήποτε. Έρχονται τα παιχνίδια του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ θα παίξει την άλλη Κυριακή στην Τούμπα, θα πάρει σε δύο έδρες καπάκι στα Γιάννενα και στη Βέρεια. Ναι. Είναι έδρες που θα δεχτούν τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Είναι όλα που αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρχει, όλοι είμαστε μια γροθιά. Σας ακούω ενθουσιασμένο δηλαδή με αυτό, με τη συμμετοχή σας, με την επιστροφή σας, αυτό που ζείτε νομίζω σας αρέσει πάρα πολύ και δεν είστε καινούργιος, έχετε ζήσει πάρα πολλά και στην Κερκίδα και στην ΠΑΕ, αλλά σας ακούω πολύ, πολύ ευδιάθετο, πολύ χαρούμενο για όλο αυτό που συμβαίνει. Σας είπα, όταν υπάρχει θετική αύρα βγαίνει από την ομάδα, βγαίνει από παντού. Ναι. Δεν είναι, αυτό είναι κάτι που όταν έφυγα από τον ΠΑΟΚ και ήταν ξανά. Δηλαδή είναι κάτι που μου θυμίζει, που το νιώ μέσα, που το βγαίνει από μέσα μου. Δεν είναι κάτι που σας το λέω. Αυτό μου βγαίνει από μέσα μου. Ναι, ναι. Η εκδρομή για όσους την αποφασίσουν στην Δανία, στην Κοπεχάγη, θα είναι δύσκολη, θα είναι ακριβή. Τι στοιχεία έχετε και πόσο κόσμο μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ? Ο κόσμος που θα ταξιδέψει αυτή τη στιγμή είναι από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Μεμονωμένα δεν μπορώ να σας πω τον αριθμό γιατί δεν το γνωρίζω ακόμα. Ναι. Έχει 1-2 λεωφορεία, αλλά θα έχουμε πολλούς ομογενείς από τη Γερμανία, οι οποίοι, ας πούμε, από την περιοχή του Ανόβερου και του Αμβούργου, η Κοπεχάγη είναι γύρω στις 3,5-4 ώρες. Ναι. Και έχουμε αρκετό κόσμο εκεί πέρα. Πιστεύω ότι θα έχουμε. Βασικά ο ΠΑΟΚ δεν έχει παίξει κανένα γήπεδο του κόσμου χωρίς να έχει δίπλα τον κόσμο. Και στην Αστάνα ακόμα. Ακριβώς. Και στην Αστάνα, όπως το λέτε. Ωραία. Κύριε Μιωρίδη, ευχαριστούμε για όλα τα θετικά μηνύματα. Μακάρι να επιβεβαιωθείτε σε όλα όσο μας είπατε και για τα αγωνιστικά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.